Με τι αφήξει μεταναστών στην Νότια Κρήτη να αποτελούν πλέον καθημερινότητα, το Υπουργείο Μετανάστευση και Ασύλου σχεδιάζει τη δημιουργία δύο μικρών δομών υποδοχή μεταναστών στο νησί, προκειμένου να φιλοξενούνται οι άνθρωποι αυτοί μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίε ταυτοποίηση. Τα χανιά αυτή τη στιγμή δεν διαθέτουν κατάλληλο χώρο για τη φιλοξενία των μεταναστών, τονίζει ο Αντιπεριφερειάρχη Χανίων Νίκο Καλογερή. Πράγματι υπάρχει πρόβλημα το τελευταίο διάστημα. Έχουν αυξηθεί οι ροέ προ την Κρήτη. Δεν υπάρχουν υποδομέ για να, έχουμε, να προσφέρουμε στους ανθρώπους αυτούς μια έτσι, αξιοπρεπή φιλοξενία μέχρι να φύγουν πάνω. Δεν ε, έχουμε και κάποια οικονομική ενίσχυση στην πολιτεία, αυτό να το γνωρίζετε. προσπαθούμε εδώ μόνοι μας οι Δήμοι μαζί με, το, με την περιφέρεια. Ακόμα και οι κρατικές υπηρεσίες είναι, δεν ενισχύονται οικονομικά, λιμεναρχία δηλαδή και αστυνομία. Και έχει πέσει μεγάλο βάρος στους ώμους μας. Σύμφωνα με τα νέα, ο σχεδιασμό του Υπουργείου περιλαμβάνει μικρέ δομέ βραχυχρόνια φιλοξενία σε Χανιά Ρέθμνο και μία ακόμη στη Ρόδο. Αυτά τα κέντρα υποδοχή και ταυτοποίηση θα είναι χωρητικότητα περίπου 300 ατόμων και με χρονικό όριο φιλοξενία τι 48 ώρε. Από την πλευρά του, ο κ. Καλογερή επισημαίνει την ανάγκη δημιουργία τέτοιων δομών στην Κρήτη για την αξιοπρεπή φιλοξενία των μεταναστών. Δεν μπορούμε να πορευτούμε έτσι στην πορεία. Δηλαδή, αν η ροή αυτή συνεχίσει να είναι όπω είναι τώρα και να αυξηθεί ακόμα περισσότερο. Λόγω και του πολέμου στη Μέση Ανατολή, όπω τα αναμένετε, πρέπει να φτιάξουμε κάποιε δομέ εδώ στην Κρήτη. Ε, αυτό είναι ένα θέμα που θα συζητηθεί. Εγώ δεν έχω ακούσει κάτι ιδιαίτερο, άκουσα τον υπουργό που είπε κάτι πάνω σε αυτό. Λογικά κάτι πρέπει να κάνουμε. Οι κατασκηνώσει τι καλοκαιριέ μα τελειώσανε, δεν είναι, για το χειμώνα δεν είναι αποδεκτέ ιδιαίτερα. Η αγιά, όπω πάνε τώρα και φιλεξούνται προσωρινά, επίση δεν είναι κατάλληλη, δηλαδή για να διαμορφωθεί και να γίνει χώρο κατάλληλο χρειάζονται πάρα πολλά χρήματα, αλλά ότι και αλλιώ δεν είναι δυνατή η συμβίωση όλων των ανθρώπων αυτών με το του εργαζόμενου του ΟΑΚ από πάνω ακριβώ και δίπλα τη αγροτική οικονομία. Είναι εκεί δίπλα δηλαδή, εργάζονται γύρω στου 200 ανθρώπου σε επαφή με αυτού. Επομένω δεν είναι τόσο απλό. Πάντω, ο κ. Καλογέρη ξεκαθαρίζει πω οι εν λόγω δομέ θα πρέπει να έχουν αποκλειστικά προσωρινό χαρακτήρα. Το έχουν ξαναπεί αυτό οι υπουργοί μετανάστευση. Το είχε πει και ο κ. Χερίδη την άλλη φορά. είπε μάλιστα το λεφτά υπάρχουν. Εμεί, όσε φορέ θα λεφτά από εδώ με του δημάρχου, δεν είδαμε κάτι. Πιστεύω να υπάρχουν λεφτά για τι συγκεκριμένε δομέ. Αυτό να εννοούν. Ευρωπαϊκά χρήματα ενδεχομένω. Μακάρι, αλλά πρέπει να δούμε και πού θα γίνει αυτό. Πρέπει να υπάρχει μια αποδοχή για, το, για τον τόπο που θα γίνουν και βέβαια να τονίσουμε τον προσωρινό χαρακτήρα, δηλαδή οι δομές προσωρινής φιλοξενίας μέχρι να μπορέσουν να φύγουν πάνω. Αξίζει τέλος να σημειωθεί πως οι αφήξεις σε κρήτη και γάβδο από την αρχή του έτους έχουν ξεπεράσει τις 3.300, όταν όλο το 2023 ήταν μόλις 798.